Κύριε Σταματέλου, διαβάζω σημείο στο ριζοσπάστη για όλα αυτά ο καπιταλισμός. Και το εξηγούμε. Αν διαβάσετε και τις σελίδες μέσα, είναι αρκετά αναλυτικό το ρεπορτάζ, το ριζοσπάστη. Είναι αρκετά αναλυτικές και οι ανακοινώσεις που έχουν βγει και οι δηλώσεις που έχουν γίνει και από το Γενικό Γραμματέα. Κοιτάξτε, είναι φρικιαστικό. Όσο παρακολουθούμε, όσο βλέπουμε εικόνες, όσο συνειδητοποιούμε το μέγεθος του ναυαγίου, το μέγεθος των νεκρών, το ότι είναι άγνωστος ο αριθμός των γυναικών, των παιδιών που δηλώνουν ότι ήταν μέσα στο πλοίο και δεν ξέρουμε τι άλλο θα δούμε, οφείλουμε να πούμε ότι προστίθεται σε άλλα πολύ νεκρά ναυάγια που έχουν γίνει. Χαρακτηριστικά, αν θυμάμαι καλά, ο αριθμός των πνιγμένων στη Μεσόγειο από τις αρχές του χρόνου ξεπερνάει τους 1000 που ξέρουμε, που είναι ναυάγια που έχουν καταμετρηθεί οι νεκροί. Και χωρίς, εγώ δεν συμφωνώ ότι δεν αφορά κομμάτι πολιτικής αντιπαράθεσης, γιατί σε κάποια πράγματα η υποκρισία περισσεύει. Και εδώ πέρα, προφανώς, με σεβασμό στα θύματα, πρέπει να υποθούν κάποια πράγματα για τις αιτίες αυτής της κατάστασης, γιατί φτάνουμε το καλοκαίρι του 2023 να συζητάμε για τόσες εκατοντάδες ανθρώπους πνιγμένους. Και η υποκρισία περισσεύει. Κατά τη γνώμη μας, αν παρακολουθήσουμε το πώς αντιμετωπίζεται το προσφυγικό μεταναστευτικό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις κυβερνήσεις, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί αυτή την πολιτική, τύχει ψηφιακά ή μη, υπηρεσίες καταστολής, υπηρεσίες αστυνομίας, υπηρεσίες στρατιωτικές όπως είναι η Frontex, η ίδια η πολιτική που σιγά σιγά ενταφιάζει την ίδια τη συνθήκη της Γενέβης, δηλαδή τι γίνεται, αλλάζει ο χαρακτήρας του όρου πρόσφυγας και έχει άλλα κριτήρια. Πρόσφυγας δηλαδή δεν θεωρείται αυτός που είναι θύμα του πολέμου, αυτός που είναι θύμα της φτώχειας, αυτός που είναι θύμα μιας πολιτικής που υπάρχει στη χώρα προέλευσής του, είναι αυτός που θεωρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μπορεί να αποτελέσει φθηνό εργατικό δυναμικό. Δεν ισχύει ότι δεν υπάρχει συνεκτικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να με συγχωρούν οι υποψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει και είναι ακριβώς το να αλλάξει η έννοια αυτή. Επίσης, υπάρχουν κάποιες συμφωνίες με τις οποίες οι πρόσφυγες εγκλωβίζονται στη χώρα μας και είναι σε ισχύ. Υπάρχει από το 2016 η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, 2016. Στην προηγούμενη κυβέρνηση, δύο κυβερνήσεις πριν, ίσχυε και στην προηγούμενη και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα εμπόδια που μπαίνουν, όλο αυτός ο μηχανισμός. Η πρότασή σας ποια είναι? Θα σας πω, να ολοκληρώσω αυτή τη φράση και θα σας πω. Καταλαβαίνετε ότι όσο υψώνονται τείχοι, όσο προχωρούν οι απελάσεις, οι επαναπροωθήσεις, αυτά όχι μόνο δεν εμποδίζουν τις εισρωές, γιατί οι αιτίες που γεννούν την προσφυγιά υπάρχουν και διωγγώνονται και θα διωγγωθεί το προσφυγικό με όλες τις εξελίξεις που έχουμε συνολικά. Και αναζητούν πιο επικίνδυνους δρόμους. Δεν έχει χτυπηθεί το παράνομο κύκλωμα, δεν έχουν χτυπηθεί αυτοί που εκμεταλλεύονται τους πρόσφυγες, ακριβώς γιατί με αυτόν τον τρόπο γιγαντώνονται και σε πιο επικίνδυνα παιχνίδια. Εμείς λέμε για παράδειγμα. Διαπιστώσεις είναι εύκολο να κάνει. Δεν είναι διαπιστώσεις. Γιατί δεν τις ακούσαμε από τους προηγούμενους ομιλητές αυτές τις διαπιστώσεις? Συμφωνούν ή όχι με την κοινή. Λέμε για εσάς τώρα. Γιατί το λέτε? Έχουμε συγκεκριμένη πρόταση. Όχι, αν παρακολουθήσετε. Δεν θα λύσουν αυτό το ζήτημα. Αυτό λέμε. Και έχει και αποδείχθηκε. Αποδείχθηκε με πιο. Για να σταματήσει η προσφυγιά είναι πολύ σωστό. Α, αλλά πώς θα γίνει αυτό? Πώς θα γίνει αυτό είναι το θέμα. Ένας τρόπος είναι η αποφυγή της εμπλοκής της χώρας σε αυτούς τους πολέμους και σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Έχει εμπλοκή στο ΝΑΤΟ, έχει εμπλοκή, έχει βάσεις, φεύγουν από εδώ στρατιωτικές υποδομές. Απλά να σας πω για την πρότασή μας. Είναι ένας λόγος παραπάνω και αξιοποιείται. Και αξιοποιείται και η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και αξιοποιείται και το προσφυγικό για τα παζάρια με την Τουρκία. Και επειδή είπατε και για την πρόταση, εμείς είμαστε ενάντια σε αυτές τις συμφωνίες. Εμείς λέμε να δίνονται τα χαρτιά για το άσυλο στο έδαφος της Τουρκίας. Γιατί δεν το προχωράει αυτό η κυβέρνηση? Με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Φυσικά για όσο διαρκεί να υπάρχουν ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, να
να παρέχονται και να καλύπτονται ανάγκες υγειονομική περίθαλψη ή ό,τι άλλο χρειάζεται, αλλά να καταργηθούν αυτές οι συνθήκες, για παράδειγμα. Νομίζω είναι δευτερεύον ζήτημα. Εντάξει, και ας μην ανοίξουμε την κουβέντα για τους θεσμούς και για το από πού προκύπτει ο σεβασμός προς τη στάση του ενός ή του άλλου που μπορεί να εκπροσωπεί κάποιο θεσμό. Τι καταδικάζεται αυτή την κίνηση? Είναι δευτερεύον. Είναι δευτερεύον. Μπορεί να υπάρξει αντιπαράθεση. Είναι δευτερεύον. Γιατί εδώ πέρα, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να συζητήσουμε τα βαθύτερα αίτια αυτής της τραγωδίας. Ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεν είναι αυτό το θέμα της συζήτησης, ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εγώ σας ρωτώ κάτι, το καταδικάζετε ή δεν το καταδικάζετε? Το να υπάρξει αντιπαράθεση και με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή με κάποιον, μπορεί να υπάρξει. Ωραία, μπορεί να υπάρξει. Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει είναι ζήτημα, τι να σας πω, ανάλογα ποιος είναι. Μπορεί να υπάρξει. Λέω κάτι συγκεκριμένο. Μπορεί να υπάρξει αντιπαράθεση με βουλευτή, με πρωθυπουργό, με πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μπορεί να υπάρχει διαφωνία και πολιτική αντιπαράθεση. Φυσικά και μπορεί να υπάρξει. Υπάρχουν αποφάσεις που παίρνει είτε πρόεδρος της Δημοκρατίας είτε κάποιος που εκφράζει κάποιον άλλο θεσμό που μπορεί να διαφωνούμε. Και σε αυτό το σημείο μπορεί να υπάρξει και αντιπαράθεση. Τα όρια που βάζει ο καθένας και θεωρεί το όριο, το αποδεκτό μάλλον, μπορεί να αλλάζει για τον καθένα, αλλά μπορεί να υπάρξει αντιπαράθεση. Ας μείνουμε εκεί. Εγώ θέλω να επαναφέρω το ζήτημα στον προβληματισμό για τα αίτια της τραγωδίας και να ανακοινώσω και με αφορμή την παρουσία μου εδώ ότι σήμερα στις 8 το απόγευμα υπάρχει συλλαλητήριο στο Σύνταγμα που ήδη καλούν πάρα πολλά σωματεία, ομοσπονδίες, φορείς, εργατικά κέντρα, ακριβώς καταδικάζοντας τα αίτια αυτών των τραγωδιών και απαιτώντας να μην συγκαλυφθούν οι αιτίες και να μην περάσει όλο αυτό το υποκριτικό κλίμα κατά τα άλλα.